Το άνοιγμα των σχολείων πολλαπλασίασε τα κρούσματα ιώσεων και κορονοϊού, με τους ειδικούς να προειδοποιούν και για τις ευπαθείς ομάδες, ειδικά μόλις αλλάξει ο καιρός και έρθει για τα καλά το φθινόπωρο. Ήδη αρκετά παιδιά απουσιάζουν από τα θρανία μόλις μία εβδομάδα μετά το άνοιγμα των σχολείων. Διανύουμε μία περίοδο αυξανόμενης νοσηρότητας, πράγμα το οποίο το περιμέναμε με την έναρξη των σχολείων, καθώς είχαμε δει ότι και σε άλλες χώρες που ξεκίνησαν τα σχολεία πιο νωρίς από την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στην Αμερική και στην Ιαπωνία, σιγά σιγά έχουν αρχίσει να κλείνουν εξαιτίας κρουσμάτων κορονοϊού. Στην Ιαπωνία συγκεκριμένα, όταν έχουν το 20% των παιδιών κορονοϊό, κλείνουν την τάξη ή και το σχολείο. Λοιμώξεις του αναπνευστικού, του γαστρεντερικού με συμπτώματα όπως βήχα και πυρετό αλλά και κορονοϊός ταλαιπωρούν ήδη πολλά παιδιά. Όλα αυτά τα περιστατικά έχουν ανησυχητικά σοβαρή κλινική εικόνα. Έχουν μια ήπια διαδρομή, αντιμετωπίζονται πολύ εύκολα και φύγονται πάρα πολύ γρήγορα τα συμπτώματα. Αυτό όμως που θα ήθελα να παρακαλέσω τους γονείς είναι τα παιδάκια τα οποία έχουν αισθάνονται αδιάθετα, έχουν λίγο πυρετό, έχουν πονοκέφαλο, πονόλαιμο. Καλό θα είναι να μην πηγαίνουν σχολείο, γιατί αυτός θα είναι και ο μοναδικός τρόπος μετάδοσης στα άλλα παιδιά. Παράλληλα, οι γιατροί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ευπαθείς ομάδες, τονίζοντας ότι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα. Διανύουμε μια περίοδο αυξημένης νοσηρότητας και ο μόνος τρόπος για να υπάρχει μια πρόληψη είναι αυτά που γνωρίζουμε, η προσωπική υγιεινή όπως λέμε, να μην συγχρωτιζόμαστε, να μην βήχουμε ο ένας πάνω στον άλλον, όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τις συγκεντρώσεις που είναι πολλής κόσμος, πράγμα το οποίο είναι λίγο αδύνατο πια αυτή την εποχή, γιατί τα παιδιά συγχρωτίζονται στις τάξεις, σιγά σιγά θα κάνει και κρύο και θα κλείσουν και τα παράθυρα, κάνουν εξωσχολικές δραστηριότητες, επισκέπτονται τα σπίτια των φίλων τους, οπότε θα έχουμε, όπως είχαμε προβλέψει, αύξηση της νοσηρότητας. Αρχές Οκτωβρίου αναμένεται στη χώρα μας το νέο επικυρωποιημένο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ενώ στα τέλη του ίδιου μήνα πρόκειται να ξεκινήσει και ο αντιγρυπικός εμβολιασμός.